Βέροφ Νεοφύτου, πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού. Πάει ο πρόεδρο του Δημοκρατικού Συναγερμού, κ. Βέροφ Νεοφύτου, για να φροντίσει δηλώσει. Κύριε πρόεδρε. Η σημερινή παρέμβαση έχει την ιδιαιτερότητα της, όχι για τα σημαντικά θέματα μόνο που συζητήσαμε, αλλά για πρώτη φορά εκτός από δημοσιογράφους στο ακροατήριο έχω και τους συνάδελφους πολιτικούς αρχηγούς. Συζητήσαμε και είχαμε μια ενημέρωση για το τι θα γίνει αύριο στις πιο σημαντική συνάντηση των δύο ηγετών. Διευκρινίστηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι δεν θα υπάρξει υπογεγραμμένο κοινό ανακοινωθέν, θα γίνει ένα δελτίο τύπου, όπως και στο παρελθόν σημειώνοντας κάποιες συγκλήσεις που έχουν επιτευχθεί. Δεν είναι η λύση του Κυπριακού και ούτε και συμφωνία. Αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μετά το πέρας και της πιο ουσιαστικής συνάντησης, θα προβεί σε πλήρη ενημέρωση του Εθνικού Συμβουλίου. Εμείς θα επαναλάβουμε ακόμα μία φορά πως στηρίζουμε τις προσπάθειες του Προέδρου Αναστασιάδη να εξεύρει μία συμπεφωνημένη λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσα στο πλαίσιο των διαχρονικών θέσεων του Εθνικού Συμβουλίου. Εάν καταφέρει και επιτύχει μια σωστή λύση του Κυπριακού προβλήματος μέσα στις παραμέτρους που έχουμε πει και σεβόμενοι το διεθνές δίκαιο και τις ευρωπαϊκές αρχές, εμείς είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την εθνική προσπάθεια, σημειώνοντας πως στο τέλος, αυτοί που θα κρίνουν το αποτέλεσμα εάν θα έχουμε μια συμφωνημένη λύση δεν είναι ούτε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ούτε η πολιτική αρχηγή, αλλά ο κυρίαρχος λαός. Γιατί δεν είναι αρκετό να βρεθεί μια συμφωνημένη λύση, πρέπει να περάσει απαραίτητος και από δημοψήφισμα και ο κυρίαρχος λαός να αποφασίσει. Είχαμε όμως την ευκαιρία να συζητήσουμε τα σημαντικά θέματα που αφορούν την μεταρρυθμιστική πορεία του κράτους, όπως το ΓΕΣΥ, η μεταρρύθμιση στη δημόσια υπηρεσία, στην τοπική αυτοδιοίκηση, και τύχαμε και μια ενημέρωση σύντομης για τα θέματα που αφορούν την εγκληματικότητα και προβλήματα που υπάρχουν στην καταπολέμηση της διαπλοκής και της διαφθοράς. Σημειώνω πως παρά τις διαφορετικές απόψεις υπήρξε ένα καλό κλίμα στη συζήτηση των διαφόρων ζητημάτων που αφορούν την μεταρρυθμιστική πορεία αυτής της χώρας. Ο καθένας κρίνεται από το λαό. Σεβαστή η θέση του οποιοδήποτε. Θεωρώ όμως πως στηρίζω ή απορρίπτω ένα νομοσχέδιο αν το θεωρώ ωφέλιμο προς την κοινωνία και στον τόπο. Στο να τοποθετούμε ότι εκ προημίου απορρίπτω το οποιοδήποτε κυβερνητικό νομοσχέδιο, θεωρώ πως για μένα προσωπικά, με όλο το σεβασμό, δεν βρίσκω βαρύτητα στην αιτιολόγηση αυτής της πολιτικής πράξης. Σεβαστή η απόφασή τους, θεωρώ λανθασμένη την τοποθέτησή τους. Έγινε ενημέρωση και για αυτά τα ζητήματα, θα έρθουν στη Βουλή. Η θέση δική μας είναι να είμαστε υπέρ της δημιουργίας των τριών υφυπουργείων
με ημερομηνία, γιατί έχουμε αρκετό χρόνο της προετοιμασίας, 1η-1η του 2017. Αν υπάρχουν άλλες απόψεις, επί της αρχής της δημιουργίας υφυπουργείων, η πλειοψηφία των παρευρισκομένων δήλωσε ότι σύμφωνοι. Η σύνδεση στο Προεδρικό Μέγαρο. Παρακολουθήσαμε τις δηλώσεις του κ.